Γεια σας παιδιά, καλώς ήρθατε σε ένα ακόμη βίντεό μου. Στο σημερινό βίντεο θα σας δείξω ένα μικρό tips δικό μου. Είχα βρει αυτό εδώ το ωραίο, το όπως μπορούμε να δούμε το τετραδιάκι που είναι σαν εγκυκλοπαίδια, είναι σκληρό εδώ και εδώ αρχίζω και γράφω συνταγές αυτό εδώ. Έτσι, και γράφω εδώ απ' έξω διάφορες συνταγές. Είχα ξεκινήσει λοιπόν εδώ που λέτε να γράφω συνταγές, οι οποίες αυτές οι συνταγές να πούμε ότι είναι από ημερολόγια. Δεν ξέρω αν θυμάστε συνταγές από ημερολόγια. Ναι. Λοιπόν, και καθόμουν και έγραφα. Έγραψα αυτή την πρώτη σελίδα. Λέω, είναι δουλειά αυτή να κάθεσαι να γράφεις και όπως βαριέμαι και να γράφω έτσι πολλές ώρες. Να σας πω τι σκέφτηκα, επειδή σε αυτό εδώ το τετράδιο μου αρέσει πάρα πολύ, δηλαδή για συνταγές, και δεν έχει γραμμές για να γράφεις, και για να μην καθόμαστε τώρα και φτιάχνουμε το χάρακα και κάνουμε μανούβρες, τώρα θα σας δείξω τι έχω ξεκινήσει και φτιάχνω. Δείτε, έχω ξεκινήσει εδώ πέρα και κολλάω αυτά εδώ τα χαρτάκια με τις ωραίες συνταγές που δεν θέλω να τις χάσω. Δείτε, δεν είναι πάρα πολύ ωραίο? Και έχω φτάσει και εδώ και εδώ. Αρχίζω τώρα, στην αρχή έγραφα μόνο στη μία σελίδα εδώ, τώρα έχω αρχίσει γράφω και στις δύο. Βλέπετε τι ωραία ιδέα, πάρα πολύ. Δηλαδή, αν έχετε παράδειγμα, είναι πολλοί που κρατάνε και σε ημερολόγια στιχάκια, ωραία στιχάκια. Μπορούν και επίσης, ό,τι υπάρχει σε ημερολόγιο που δεν θέλετε να τα χάσετε, μπορείτε να τα κολλήσετε κάπως έτσι. Λοιπόν, και τώρα θα ξεκινήσουμε. Να πω και το άλλο, ότι αν είναι ένα τετράδιο σαν αυτό εδώ, όπως έχω εγώ, αν έχουμε παρατηρήσει εδώ πέρα, το έχω κόψει, γιατί δεν χώραγε ολόκληρο το χαρτάκι, δηλαδή εδώ πάνω. Εδώ πάνω έχει πάρα πολύ μεγάλο χαρτί, πολύ χαρτί κενό. Οπότε το κόβουμε και είμαστε πιο καλά. Μπορεί να χωρέσει και ένα παραπάνω. Λοιπόν, ξεκινάμε. Δεν τα βάζω εγώ με τη σειρά που πρέπει, αλμυρά και γλυκά. Δεν το κοιτάω αυτό. Αυτό ας πούμε θα το κολλήσω κάπου εδώ. Παράδειγμα. Και να δούμε αν θα πάρει και ένα ακόμη εδώ κάτω. Λοιπόν. Α, το παίρνει άνετα ένα ακόμη, άνετα, βλέπετε. Οπότε τώρα σκέφτηκα να κάνω και κάτι άλλο. Θα σας δείξω και κάτι ακόμα που το ανακάλυψα μόλις τώρα δα. Μόλις τώρα. Για να μην χαλάμε και πολύ ζηλοτέιπ. Μισό λεπτάκι, κούνησα και την κάμερα. Έχω και αυτό εδώ που είναι σκληρό και όλο σηκώνεται. Αλλά δεν πειράζει. Λοιπόν, θα πάρω λίγο ζηλοτέιπ. Βασικά εδώ πέρα θα κολλήσουμε πρώτα αυτά τα δύο. Έτσι. Λοιπόν. Και εδώ. Φανταστείτε ότι αυτό το κόλλαγα ξεχωριστά και αυτό ξεχωριστά. Βασικά και τώρα κάπως έτσι είναι. Απλά είναι λίγο διαφορετικό νομίζω. Ή κάνω λάθος. Αν κάνω λάθος, συγχωρέστε με. Λοιπόν. Κολλάμε και εδώ, παντού ζηλοτέιπ. Γίνεται ένας χαμός. Για αν μπορέσετε εσείς να τα κολλήσετε με κάποια κόλλα. Εγώ δεν είχα κόλλα αυτή τη στιγμή και τα κολλάω κάπως έτσι. Και έτσι δεν υπάρχει πρόβλημα. Και εδώ πέρα θέλει προσοχή να μην βγει έξω το ζηλοτέιπ και φαίνεται χάλια. Εγώ το πέτυχα. Είδατε, κάπως έτσι δηλαδή, περίπου. Εάν έκοβα και αυτά εδώ, γύρω γύρω, θα χώραγε ίσως περισσότερα και ίσως ένα εδώ και ένα εδώ και θα χώραγε παραπάνω. Αλλά δυστυχώς, αν έχουμε κάποιον σαν αυτό εδώ, δεν ξέρω αν φαίνεται σαν αυτό εδώ που είναι μικρό, μπορούμε να το βάλουμε και εδώ πάνω ή εδώ, ανάλογα. Γιατί μπορεί να έχουμε και από τα πιο πολύ μικρά ημερολόγια. Αυτά είναι τα λίγο μεγάλα. Λοιπόν, πάμε στην επόμενη σελίδα, που είναι η κίτρινη.
αρέσει που έχει χρώματα αυτή η σελίδα, αυτό το τετράδιο. Θα βάλουμε τώρα από εδώ. Τώρα δεν ξέρω αν θα με βολέψει. Έχω και την κάμερα μπροστά μου. Βασικά. Εκεί. Όχι πολύ πολύ κοντά για να μπορέσουμε να βάλουμε και ζηλοτέιπ, έτσι. Παιδιά. Εκεί. Γιατί δεν θα μπορέσουμε να το κολλήσουμε. Εδώ. Εκεί. Πήγε λίγο στραβά. Δεν πειράζει. Δεν μασάμε. Για τίποτα. Εκεί. Βλέπετε τι ανακάλυψα. Ωραίο πράγμα αυτό. Και τα έχω πολλά χρόνια και τα είχα φυλάξει στο σιρτάρι και λέω έτσι και θα χαλάσουν με τα χρόνια και θα σκιστούν. Α, και μια ακόμη ιδέα που σκέφτηκα, ακόμη ίσως, μπορεί και ίσως και πιο καλύτερη από αυτή. Είναι να τα βάλετε σε κάποιο άλμπουμ. Σε κάποιο άλμπουμ. Περιμένετε να βάλω κάτι εδώ. Να, έχω αυτό εδώ παράδειγμα. Παράδειγμα, έχω αυτό εδώ το άλμπουμ. Μπορούμε και σε κάποιο άλμπουμ να τις βάλουμε για φωτογραφίες. Που έχει και ζελατίνα και είναι πιο προστατευμένες. Λοιπόν. Λοιπόν, ωραία, για να μην κάτσω τώρα και τα κολλήσω και το βίντεο γίνει μεγάλο. Αυτά ήταν, παιδιά. Αυτό ήταν το tips το δικό μου. Το μεταξύ κουνάω και την κάμερα. Λοιπόν, αυτά ήταν. Αν σας άρεσε το βίντεο, πατήστε like. Κάντε εγγραφή στο κανάλι μου. Πατήστε το καμπανάκι να ενημερώνεστε για τα βίντεο που έρχονται. Και εμείς θα τα πούμε σε επόμενο βίντεο. Κλείνω εδώ το τετράδιό μου και σας χαιρετώ. Bye!